πούμε λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός έχει τον Ατρόμητο αύριο το βράδυ αργά, 9.30 το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι, ένα παιχνίδι που θα γίνει στο Περιστέρι. Τελικά θα γίνει στην έδρα του Ολυμπιακού, με κάτι έργα εκεί που υπάρχουν στο γήπεδο, δεν ξέρω κάτι τέτοια, είχα ακούσει. Η ουσία είναι ότι είναι μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να συνεχίσει νικηφόρα, αν αξιοποιεί την έδρα όπως έχει κάνει μέχρι τώρα στα παιχνίδια του με την Γκένκ, την Τσουκάριτσκι και τον Πανσεραϊκό, άλλες φορές εύκολα, άλλες πιο δύσκολα. Αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, πρέπει να πούμε ότι στη διαδικασία που έχει μπει ο Ολυμπιακός να ενσωματώσει 15 παίχτες με 15 μεταγραφές και να κερδίζει κιόλας, κάθε παιχνίδι είναι επικίνδυνο. Το είδαμε, είτε αυτό ήταν η Γκένκ που είχε στο 96 δοκάρι, είτε ο Πανσεραϊκός που έπαιξε με 10 παίχτες όλο το μάτς και το σκόρ ήταν 1-0 στο 85-87. Κάθε παιχνίδι είναι επικίνδυνο. Δεν μας αρέσει, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Διατρόμητος είναι μιας αντίπαλος που σχεδόν πάντα στο Καραϊσκάκι και στο Καραϊσκάκι τον ζορίζει τον Ολυμπιακό. Οπότε περιμένουμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός, που να θυμίσω με τον Ατρόμητο στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος το 2021, πριν 2 χρόνια, είχε φέρει 0-0. Πάλι ήταν Αύγουστος μήνας. Όχι, ήταν σε πρώτη αγωνιστική τότε, είχε αργήσει το πρωτάθλημα, ήταν Σεπτέμβρη, ήταν πρώτη αγωνιστική, τώρα είναι δεύτερη. Έχει λοιπόν την ανάγκη ο Ολυμπιακός να συνεχίσει να παίρνει ψυχολογία, νικηφόρα εννοώ, να παίρνει ψυχολογία, να πάει και μετά με την Τσουκάριτσκι να κλειδώσει την πρόκριση αν όλα πάνε καλά. Έχει και ένα παιχνίδι με τη Λαμία πάλι στο Καραϊσκάκι, έτσι όπως είστε το πρόγραμμα του πρωταθλήματος και η αλλαγή αυτή με τον Ατρόμητο, ώστε μετά στη διακοπή του πρωταθλήματος να μαζευτεί λίγο η ομάδα καλύτερα και να επιστρέψει στη συνέχεια στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα, που καταρχάς έχει κατευθείαν ντέρμπι με την ΑΕΚ στο Φιλαδέλφια 17 Σεπτέμβρη και 21 πότε είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι πρώτος στους ομίλους. Για τα δύσκολα ακόμα, θα είναι πολύ σημαντικό δηλαδή για τον Ολυμπιακό, άμα καταφέρει και πάει στη διακοπή του πρωταθλήματος με τα αποτελέσματα υπέρ του, δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα. Έχει δίκιο και ο προπονητής, και να το αναγνωρίσουμε, που λέει ότι πρέπει να φτιάξουμε μια γέφυρα και παράλληλα να κινούμαστε πάνω στην γέφυρα. Δεν είναι εύκολο πράγμα σε κάθε αγώνα να δίνει ντεμπούτο σε παιδιά τα οποία έρχονται και κάνουν 2-3 προπονήσεις και παίζουν, αλλά δεν υπάρχει και η εναλλακτική. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Ο Ολυμπιακός βιάζεται αναπόφευκτα και να ενσωματώσει τους καινούργιους παίκτες και να μην μείνει πίσω στους στόχους του. Οπότε με όλες αυτές τις δυσκολίες, η ομάδα έχει ανάγκη από την στήριξη των παδών που πάνε στο γήπεδο, ιδίως εννοώ, γιατί ακόμα και στα καλά της παιχνίδια έχει διαστήματα στα οποία δεν είναι καλή και δίνει την ευκαιρία στον αντίπαλο να αντιδράσει. Δεν είναι και ότι το καλύτερο, για παράδειγμα, να τρως 5 καθαρές ευκαιρίες από την Τζουκάριτσκι, που την είδαμε με πολλά νέα παιδιά κλπ. 5 ευκαιρίες καθαρές. Καλές. Και το γκολ έπρεπε να το βάλει Τζουκάρι. Μπορεί να έρθει στο 90 τόσο, αλλά όταν σου κάνει 5 ευκαιρίες, θα βάλει ένα γκολ. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Για την ενδεκάδα. Ενδεκάδα δεν είναι και τόσο απλό όπως λέτε κι εσείς. Ναι, γιατί με τα μάτς Πέμπτη και Κυριακή, αν δεν βγάλει άκρη τι θα κάνει ο προπονητής. Νομίζω ειλικρινά είπε χτες ότι δεν ξέρω, παιδιά, λέει, πρέπει, δεν ξέρω ποιος θα βγάλει στη διάθεσή μου. Ποιος θα είναι κουρασμένος, ποιος θα μου πει ότι μπορεί, ποιος θα μου πει ότι coach μα μου. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Λογικά παίχτες, εκτός από αυτούς που είδαμε, τους 11 βασικούς με την Τζουκάριτσκι, που βέβαια είναι η πιο βασική υποψήφη, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει, εδώ που τα λέμε, και την πολυτέλεια παίζοντας με τον Ατρόμητο, μια καλή ομάδα να κάνει και μεγάλο rotation. Εκτός από αυτούς τους 11,
σίγουρα οι παίκτες που μπήκαν αλλαγή διεκδικούν θέση. Συν θα έλεγα τον Καρβάλιο που είναι ένας παίκτης που τον έχει σε εκτίμηση ο προπονητής και θα δούμε τι και πώς θα κάνει. Για τα μεταγραφικά που στον Ολυμπιακό έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πολύ απλά έχει ακόμα πολλή δουλειά ο Ολυμπιακός, να πούμε ότι γίνεται μια προσπάθεια να έρθουν δύο παίκτες επιθετικοί για ενδεκάδα που λέμε, ένας εξτρέμ και ένας εντερφόρ. Αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάρει ο Ολυμπιακός και άλλον εξτρέμ και δεύτερο. Μιλάμε δηλαδή εκτός από τον Μπρίνιτς που έχει ήδη αποκτηθεί, τον νεαρό Κροάτη, να έρθει ένας ακόμα εξτρέμ που λέμε να κάνει διαφορά και ένας ακόμα τρίτος. Και οπωσδήποτε και τον Ολυμπιακό η απόκτηση εντερφόρ, που ήταν μέχρι τώρα ο Ελαραμπή έχει προσπαθήσει να δώσει λύσεις, άλλες φορές τα έχει καταφέρει, άλλες όχι. Ο Ελκάμπη το ίδιο. Ήταν σίγουρα καλό που ο Μαροκινός, ο καινούριος, άνοιξε λογαριασμό, όπως έχουμε πει. Νομίζω ότι ο Κορδόν, όσο Ράφα Μύρ δεν είναι ακόμα στη Σεβίλη, θα το παλεύει ως το τέλος. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει, πάντως θα το παλεύει ως το τέλος για τον Ράφα Μύρ, ο αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού. Περισσότερα να πούμε στη συνέχεια.